και 55 και 50 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαρουσίου συνήλθε σε τακτική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 9092 κάθετος 1η Δευτέρου 2013, πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε χωριστά σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και το Δήμαρχο, σύμφωνα με τον νόμο και τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρόντα μέλη. Κόκαλης Βασίλης. Παρόν. Και ο Πρόεδρος παρόν. Λέκα Καλατζάκη Ελένη. Παρούσα. Πέπας Νικόλαος. Παρόν. Ζήκος Γεώργιος. Παρόν. Χαλιώτη Μαρία Ειρήνη. Χαλιώτη Μαρία Ειρήνη. Κάβαλος Ευάγγελος. Παρόν. Καρλάφτης Δημήτρης. Παρόν. Σταθούλης Σπυρίδων. Παρόν. Βλαχοπιώτης Αθανάσιος. Παρόν. Παρτσινέβελος Αντώνης. Παρόν. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος. Παρόν. Παρόν. Ιατρίδης Γεώργιος. Παρόν. Ιωάννου Εκατερίνη. Παρούσα. Ζωγόπουλος Ιωάννης. Απών. Καμπούκος Δημήτρης. Παρόν. Κατσιγιάννης Επαμινώνδας. Παρόν. Τσιπουράκης Στέφανος. Παρόν. Νταλούκας Κωνσταντίνος. Απών. Σμυρνής Δημήτρης. Παρόν. Καλαϊτζίδης Νικόλαος. Παρόν. Κάβαλος Νικόλαος. Παρόν. Αλεπούς Νικόλαος. Παρόν. Παπαδόπουλος Μιχάλης. Παρόν. Βελής Αθανάσιος. Παρόν. Μπρέγιανης Αλέξανδρος. Απών. Γιανακάκος Ηλίας. Απών. Ζαπατιώτης Κωνσταντίνος. Απών. Προσήλθε και η κυρία Χαλιώτη. Βλάχος Κωνσταντίνος. Παρόν. Καρανάσιου Μαρία. Παρούσα. Σαγρής Παναγιώτης. Παρόν. Ρώτας Κωνσταντίνος. Απών. Αναστασιάδου Κατερίνη. Παρούσα. Μποντούρογλου Νικόλαος. Απών. Καρλατήρα Μαρία. Παρούσα. Φωτόπουλος Αθανάσιος. Παρόν. Μαγιάκης Ελευθέριος. Παρόν. Κούκουζας Πέτρος. Παρόν. Παρόν. Κλαπάκης Δάμων. Παρόν. Παρόν. Ψάλτη Κατερίνη. Παρούσα. Παρούσα και Πολυχρονιάδης Δημήτρης. Παρόν. Παρόν. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία. Σήμερα είναι η μέρα του Δημότη. Να κάνω μία υπενθύμηση στο σώμα. Έχουμε επικύρωση πρακτικών, όπως λέει και η πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν έχετε την καλοσύνη, περάστε ο ένας με τον άλλον να υπογράψετε τα πρακτικά. Να μην τα δώσετε, τα κυρία Λέκα, εκεί να ξεκινήσουν. Γιατί στο τέλος. Λοιπόν, έχει κάνει αίτηση τη Συντονιστική Επιτροπή Παρατάξεων Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Κοινοχρήστων Χώρων του Αμαρουσίου. Παρακαλούμε όπως μας δοθεί ο λόγος κατά την ώρα του Δημότη στη συνεδρία στις 3-5 Δευτέρου 2012 σχετικά με το θέμα της βιοκλιματικής ανάπλασης του κέντρου και του γκαράζ αυτοκινήτων επί της πλατείας Ευτέρπης. Εκ μέρους της Επιτροπής κυρία Κιτσάκη, λέει επίκουρος καθηγήτρια Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο κύριος Κουμπούρης. Είναι κανένας. Κυρία Κιτσάκη, είστε. Ελάτε, κυρία Κιτσάκη, σε ένα μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους. Θα σας διαβάσω ένα κείμενο στο οποίο καταλήξαμε μια συντονιστική επιτροπή και η οποία αφορά τα έργα που προγραμματίζονται για να γίνουν στο Δήμο Αμαρουσίου και ιδίως στην περιοχή του κέντρου. Είναι από φορείς, μεμονωμένα άτομα, είναι μια σειρά φορείς. Και επίσης, καταλήγοντας, θα σας πω ότι είναι ανοιχτή. Οπότε μπορεί ο καθένας, εφόσον αυτά που συζητάμε και έχουμε καταγράψει κιόλας, να συμφωνεί μαζί τους, μπορεί και αυτός να συνυπογράψει και να συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις που προγραμματίζουμε. Λοιπόν, διαβάζω το κείμενο «Μαρουσιώτισες και Μαρουσιώτες». Η Δημοτική Αρχή του κυρίου Πατούλη ξεκίνησε να υλοποιεί ένα σχέδιο ανάπλασης του κέντρου της πόλης μας. Σχεδιάζεται η κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ με υπέργειο αναψυκτήριο επί της πλατείας Ευτέρπης, εκεί που σήμερα είναι η πιάτσα των ταξί, στον ΙΣΑΠ, και η αφετηρία της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Η κατασκευή θα γίνει με παραχώρηση του χώρου σε ιδιώτη, που θα το εκμεταλλεύεται με αποικιοκρατικούς όρους για 29 ολόκληρα χρόνια, με ελάχιστα έσοδα για το Δήμο. Η πλατεία αυτή είναι η πιο κατάλληλη για το νέο σταθμό της νέας γραμμής του μετρό, που σχεδιάζεται να γίνει μελλοντικά. Αν κατασκευαστεί το πάρκινγκ στην Ευτέρπης, θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια το σταθμό του μετρό σε μια από τις πλατείες Γαρδέλη, δηλαδή αυτή που είναι η παιδική χαρά πίσω από το σταθμό, ή Εθνικής Αντίστασης, η πλατεία δηλαδή με τις καφετέριες.
Τα πανύψηλα αιωνόβια δέντρα στις πλατείες Γαρδέλη και Εθνικής Αντίστασης, που δημιουργούν μια από τις ελάχιστες οάσεις στο κέντρο της πόλης, θα πάψουν να υπάρχουν. Το ήδη κορεσμένο κέντρο της πόλης μας θα επιβαρυνθεί με επιπλέον κυκλοφορία προς και από το πάρκινγκ. Επιπλέον, ξεκινά άμεσα και η ανάπλαση μέσα σε εισαγωγικά του εμπορικού κέντρου που θα το μετατρέψει σε εργοτάξιο για περισσότερο ίσως από ένα χρόνο. Η οικονομική κρίση αλλά και τα εμπορικά κέντρα που ξεφύτρωσαν στην περιοχή μας πιέζουν αφόρητα τους καταστηματάρχες. Το ξέρουμε καλά ότι πάνω από το 30% έχουν ήδη κλείσει. Δεν είναι δυνατόν να μετατραπεί το κέντρο ακόμα μια φορά σε εργοτάξιο. Πολλές γειτονιές της πόλης στερούνται τα βασικά. Δεν έχουν πεζοδρόμια, δεν έχουν απορροή υδάτων βροχής, έχουν ελάχιστα πάρκα και παιδικές χαρές και ο Δήμαρχος ξεκινάει έργα βιτρίνα στο κέντρο με προφανή στόχο τις δημοτικές εκλογές. Η απαραίτητη φροντίδα, συντήρηση, καθαριότητα και ανάδειξη του εμπορικού κέντρου μπορεί και πρέπει να γίνονται διαρκώς με πολύ μικρότερη δαπάνη και λιγότερη αναστάτωση για τους καταστηματάρχες και τους δημότες. Όλοι βλέπουμε με έκπληξη και οργή την περίφραξη με λαμαρίνες. Νομίζω ότι σας ενδιαφέρουνε. Ή αν δεν σας ενδιαφέρουν τουλάχιστον... Παρακαλώ πολύ, κύριε συνάδελφοι. Παρακαλώ πολύ. Εγώ δεν έχω συνηθίσει να μιλάω έτσι όταν μιλάνε. Όλοι βλέπουμε με έκπληξη και οργή την περίφραξη με λαμαρίνες της πλατείας Πάρκου της Αγίας Λαύρας επί της Κηφισίας και Μητροπόλεως και τη μετατροπή της σε εργοτάξιο. Η πράσινη και όμορφη αυτή πλατεία δεν έχει ανάγκη από ανάπλαση μέσα σε εισαγωγικά με γρανίτες και πανάκριβα φωτιστικά, ούτε από επιπλέον τραπεζοκαθίσματα και κακώς εννοούμενη αξιοποίηση. Αυτό που χρειάζεται είναι καθαριότητα, προστασία του πράσινου και συντήρηση της παιδικής χαράς. Ζητάμε λοιπόν από το Δημοτικό Συμβούλιο να χωροθετηθεί αλλού και όχι στην πλατεία Ευτέρπης η κατασκευή του γκαράζ, που κρίνουμε ότι είναι απαραίτητη βέβαια για την τόνωση της εμπορικής δραστηριότητας του κέντρου. Να γίνουν μόνο οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης στο πάρκο της Αγίας Λαύρας. Να τηρηθεί η δέσμευση του Δημάρχου, ώστε η διάρκεια των εργασιών στο εμπορικό κέντρο να είναι πολύ σύντομη. Συμπολίτες, θέλουμε σταθμό μετρό στην πλατεία Ευτέρπης και όχι πάρκινγκ, και σας καλούμε να αγωνιστείτε και να αγωνιστούμε όλοι μαζί για τη ματέωσή του. Να μην γίνει το προεκλογικό έργο της διοίκησης η χαριστική βολή για τους επαγγελματίες του κέντρου. Να έχουμε άποψη για τα έργα που πραγματικά έχει ανάγκη το κέντρο της πόλης μας και οι γειτονιές της πόλης μας επίσης. Να υπερασπίσουμε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και το ελάχιστο πράσινο που απέμεινε στο Μαρούσι. Η Συντονιστική Επιτροπή, όπως σας είπα, αποτελείται από διάφορους φορείς, μεμονωμένα άτομα, είναι ανοιχτή σε όλους και είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε και δεχόμαστε οποιαδήποτε συμμετοχή σε αυτό το συγκεκριμένο στόχο. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κιτσάκη. Θα το καταθέσω στα πρακτικά του. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν χρειάζεται, αν το καταθέσετε στο Προεδρείο. Βεβαίως. Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Και ο κύριος Καλοσκάμης έχει ζητήσει το λόγο, Αντώνης. Στην ώρα του Δημότη για να μιλήσει με θέμα γενικών, λέει, περιβαλλοντικά. Ελάτε, κύριε Καλοσκάμη. Καλησπέρα σας, κύριοι και κύριοι, κυρίες και κύριοι. Σεβαστό Δημοτικό Συμβούλιο. Ονομάζομαι Καλοσκάμης Αντώνης. Εργάζομαι φύλακας, είμαι στον τομέα καθαριότητας στο κτήμα Συγκρού και θα παρακαλούσα εξ αρχής, εάν είναι δυνατόν ο Δήμος να αρχίσει το ράντισμα για την προστασία μας από τα κουνούπια που θα έχουμε το καλοκαίρι και που ήδη αρχίζουν αυτή τη στιγμή και έχουν κάνει έντονη την εμφάνισή τους, ώστε ο κόσμος να μην αντιμετωπίζει αυτά τα πραγματικά απελπιστικά και ακραίο πρόβλημα, το να εγκλωβιζόμαστε μέσα στα σπίτια μας ακριβώς και μόνο λόγω των κουνούπιων. Λόγω της ακραίας οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζουμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να βγούμε να πάμε πουθενά άλλο. Ας μπορούμε τουλάχιστον να σταθούμε στις αυλές μας ή στα μπαλκόνια μας. Επίσης, να πάρει μια πρωτοβουλία προστασίας των Ελλήνων πολιτών με την παροχή δωρεάν νομικής κάλυψης ο Δήμος Αμαρουσίου και προστασία από οποιαδήποτε απάνθρωπη, μνημονιακή
και φορομπηχτική ακραία απέτηση. Κύριε συνάδελφοι, σας παρακαλώ λίγο. Τρίτον, θα επιθυμούσα να ενημερωθώ αν υπάρχουν στο Δήμο μας αλλοδαπές επιχειρήσεις οι οποίες τυχόν φορολογική φορολόγηση εσόδων που έχουν να είναι τα έσοδα αυτά να στέλνονται αποκλειστικά και μόνο στις χώρες τους. Έτσι ως Έλληνας Δημότης Αμαρουσίου να μπορώ και εγώ για ευνόητους λόγους να απευθύνομαι μόνο σε ελληνικές επιχειρήσεις. Επίσης, θα παρακαλούσα για πολλωστή φορά να πάρει ομόφωνα το ΔΣ του Δήμου Αμαρουσίου μία απόφαση η οποία θα ορίζει ότι το κτήμα ή αλλιώς δάσος Σύγκρου είναι δάσος και δεν επιτρέπεται σε καμία απολύτως περίπτωση καμία επιχειρηματική παρέμβαση. Άσχετα αν αυτό έχει νομική υπόσταση βάρος ή όχι. Θα ήταν επιθυμητό, εδώ και πάρα πολλά χρόνια το ζητάω. Πέμπτον, θα παρακαλούσα να με ρυμνήσει το συντομότερο ο Δήμος μας για την 24ωρη αλλά και όλο το έτος παρουσία της δημοτικής μας αστυνομίας στο κτήμα δάσου Σιγρού. Και αν αυτό είναι εφικτό, η παρουσία της να γίνεται με οικολογικά οχήματα. Θεωρώ υποχρέωση και των υπόλοιπων όμορων Δήμων να συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση θα ήθελα να τονίσω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε επουδενή λόγο το έντονο πρόβλημα ασφάλειας που δημιουργήθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα με διαρρήξεις, με κλοπές, με σπασίματα. Σπάσαν το τζάμι βράδυ σε βραδινό φύλακα στο κτήμα Σιγρού. Απλά του πετάξανε μια πέτρα και ο άνθρωπος έμεινε εμβρόντιτος, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο φύλακας κτλ. Εδώ να συμπληρώσω κάτι. Αν είναι δυνατόν να θερμοπαρακαλέσουμε τον κύριο Επαμηνώντα Κατσεγιάννη, ο οποίος πραγματικά έχει διατελέσει τα μέγιστα και τα καλύτερα μέχρι σήμερα σε ό,τι έχει σχέση με την πολιτική προστασία, με προσωπικό όμως κόστος του ίδιου και της υγείας του. Εάν είναι δυνατόν να μπορέσει ο άνθρωπος να ξανααναλάβει, να συμμετέχει, να δώσει τα φώτα του και τον αγώνα που έχει, το κουράγιο και τη δύναμη που έχει. Επίσης, επιθυμώ ως Έλληνας εργαζόμενος στο Δήμο Αμαρουσίου να πληρώνομαι κάθε 15 μέρες. Γιατί πολύ απλά κανένας δεν με ρώτησε εάν μπορώ να αντέξω να πληρώνομαι κάθε μήνα. Πιστέψτε με, είναι εντελώς ακραίο. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Έβδομον, δηλώνω ότι είναι ατυχής και τουλάχιστον απαράδεκτη η δήλωση που έκανε βουλευτής του συνασπισμού για φορολόγηση των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών. Μάλλον κάτι άλλο ήθελα να πει. Ελπίζω να υπάρχει μια σαφής τοποθέτηση, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο συνασπισμός δεν πήρε μόνο από τους ανθρώπους που στηρίζουν αυτή την παράταξη ψήφους, πήρε και από ανθρώπους που είμαστε Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Τέλος, θα παρακαλούσα να μου δοθεί αναλυτική ενημέρωση, αλλά και πλήρη στοιχεία του 16ου θέματος που ψηφίστηκε στις 18 Νοεμβρίου 2012. Δηλαδή, κατά πόσο είναι αληθής ο έντονος τόνος καταγγελίας της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα για μένα αξιολογότα του κυρίου Λευτέρη Μαγιάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Καλουσκάμη. Κλείστε λιγάκι το μικρόφωνο. Και συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Έκλεισε το θέμα. Κλείστε λιγάκι, προσήλθε ο κύριο Ζωγόπουλος. Κλείστε λιγάκι, κύριε Καλατζίδη. Το είπα. Λοιπόν, έχουμε κάποια ερωτήματα. Επί της διαδικασίας θέλετε κάτι? Μία δήλωση. Θέλετε? Ναι, ορίστε, ελάτε. Μία δήλωση θέλει να κάνει ο κύριος Μαγιάκης. Κύριε Πρόεδρε, σε συνέχεια της απαγόρευσης από την πλευρά του κυρίου Δημάρχου για να πάρουμε το λόγο κατά τη δημόσια ζήτηση που έγινε την προηγούμενη Τετάρτη για το θέμα της βιοκλιματικής, η παράταξή μας θέλει να κάνει την παρακάτω δήλωση. Στους καιρούς των μνημονίων και της κρίσης, ο αυταρχισμός περισσεύει. Το αναφέρετο δημοκρατικό δικαίωμα να διατυπώνει δημόσια κάθε πολίτης και κάθε παράταξη της απόψης της, που είναι αντίθετες με αυτές της διοίκησης, βαφτίζεται αλαζονία, ετσιθελισμός και ασέβεια. Όσοι το επιχειρούν, βαφτίζονται μπαχαλάκηδες. Η σκοπιμότητα είναι πασιφανής.
Κάθε αντιπολιτευτική κινητοποίηση να απονομιμοποιηθεί στα μάτια της κοινωνίας σαν διαλυτική και εν τέλει παράνομη. Αυτός ο εκφοβισμός δεν θα περάσει όσους τόνους μελάνη και αν καταναλώσουν οι ακριβοπληρωμένοι κονδυλοφόροι της διοίκησης. Αναρωτιόμαστε μέχρι πού μπορεί να οδηγήσει ο πανικός σας μπροστά στο φόβο να αποκαλυφθεί τελικά στους μαρουσιώτες το όργιο της πατάλης που γίνεται για να αναπλαστεί βιοκλιματικά μια ήδη βιοκλιματική πλατεία της πόλης. Ισχυρίζεστε σοβαρά, κύριοι της διοίκησης, ότι τα φωτιστικά, τα συντριβάνια, τα τοπόσημα της Αγίας Λαύρας αξίας εκατομμυρίων ευρώ αποτελούν προτάσεις του έγκριτου καθηγητή για τη βιοκλιματική? Γιατί αν όχι, αν αυτά δεν αποτελούν προτάσεις του καθηγητή, τότε είναι στη δική σας διοίκηση που είναι η διαπλεκόμενοι σαλονάτοι που δεν κατάλαβαν τίποτα για τις αιτίες της τραγωδίας που περνάει σήμερα αυτός ο τόπος. Άσχετοι λοιπόν και ανεύθυνοι, όπως μας κατηγορείτε, είναι αυτοί που έχουν καταχρεώσει το Δήμο και που έχουν φεσώσει την αγορά με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Άσχετοι και ανεύθυνοι είναι όσοι επί 7 χρόνια δεν κατόρθωσαν να αλλάξουν ούτε ένα λεωφορείο της Δημοτικής Συγκοινωνίας, γιατί στο βάθος του μυαλού τους θέλουν να την ξεφορτωθούν ή θέλουν να την πασάρουν σε ιδιώτες. Άσχετοι και ανεύθυνοι είναι όσοι ισχυρίζονται μετά από 7 χρόνια στη Διοίκηση 6 ότι δεν βρήκαν έτοιμες μελέτες για τα ρέματα και τα όμβρια για να διεκδικήσουν χρηματοδότηση από την περιφέρεια. Μπροστά, κύριοι, στην εγκληματική επιλογή της Διοίκησης να φτιάσει γκαρά στην Ευτέρπης, πράγματι εμείς φτιάχνουμε μέτωπα πρώτα και κύρια με τους πολίτες και με τους φορείς τους και αγωνιζόμαστε για τη ματέωση του έργου. Υπερασπίζουμε το δικαίωμα σε μια βιώσιμη πόλη όχι με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές, αλλά με ορίζοντα τη ζωή των επόμενων γονιών. Και τέλος, γενεών. Το ποιοι συμμάχησαν με τον Τζανίκο για να είναι σήμερα στη διοίκηση αυτού του Δήμου και με τι αντάλλαγμα το έκαναν αυτό, είναι πλέον γνωστό στην κοινωνία.